οι διώξει ε, του τύπου είναι μέσα στην ατζέντα αυτή τη κυβέρνηση. Εκφοβισμοί, εκβιασμοί και διώξει που δεν τι έχει δει η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Αυτά που συμβαίνουν σήμερα, θυμηθείτε τι έγινε στο Φιλελεύθερο την εφημερίδα, τώρα σήμερα εναντίον ενός μέσου ενημέρωσης της, της, της εφημερίδα. εφημερίδα. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Δεν θέσαμε ποτέ θέμα μυστικών κονδυλίων όλα αυτά τα χρόνια. Το έφεραν στη δημοσιότητα οι δύο υπουργοί. Ο ένα υπουργό κατηγορώντα τον άλλο υπουργό. Ο ένα υπουργό άφησε υπονοούμενα, ο άλλο υπουργό άφησε υπονοούμενα. Από εκεί και πέρα ήρθε το θέμα στη δημοσιότητα και από εκεί και πέρα ο ελληνικό λαό έχει δικαίωμα να ξέρει. Σα το ρωτώ ε, για ποιο λόγο. Το Μέγαρο Μαξίμου σε ανακοίνωσή του θα την έχετε διαβάσει. Ε, γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία αντί να λαϊκίζει, καλό θα ήταν να μα πει ε, πού διατέθηκαν τα ειδικά κονδύλια κατά τι περιόδου τη δική τη διακυβέρνηση, όταν η Υπουργοί Εξωτερικών ήταν πλήρω ανεξέλεγκτοι. Και σημειώνει η κυρία Μπακογιάννη και η Νέα Δημοκρατία είναι οι τελευταίοι που θα κονήσουν το δάκτυλο είτε στον Νίκο Κοντζιά είτε στον Πρωθυπουργό. Η κυρία Μπακογιάννη σε ό,τι με αφορά, όταν παρέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, ενημέρωσε τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου και για το που πήγαν τα μυστικά κονδύλια και για το τι κονδύλια του παραδίωσαμε, δηλαδή τι χρήματα του παραδώσαμε από τα μυστικά κονδύλια. Mm -hmm. Ο Γιώργος Παπανδρέου ζει, εδώ είναι, ξέρει πάρα πολύ καλά. Και έτσι έχει υποχρέωση να κάνει ένα υπουργό εξωτερικών. Και επί υπουργείας δικιά μου υπήρχαν τρεις πρέσβεις, επικεφαλή δηλαδή, μεγάλοι πρέσβει, οι οποίοι βλέπανε τα μυστικά κονδύλια. Εγκρίνανε και από εκεί και πέρα καταστρεφόντουσαν. Γι' αυτό ονομάζονται και μυστικά. Ο κ. Κοντζιά προχώρησε αυτή τη διαδικασία παραπέρα και την έστειλε και στη Βουλή. Σωστά έκανε. Και την έστειλε και στη Βουλή για να ελέγχονται και από τη Βουλή. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ απλό. Ποτέ δεν θέσαμε θέμα. Σήμερα που υπάρχει θέμα, σήμερα που ο κ. Καμένο κατηγορεί τον κύριο Κοντζιά για κακοδιαχείριση και ο κ. Κοντζιά τον κ. Καμένο για κακοδιαχείριση, τα κονδύλια. Και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Άμυνα και τη ΕΕΠ να έρθουν όλα στη Βουλή, να δώσει εντολή σε έναν σοβαρό βουλευτή ο κάθε αρχηγό, να τα δούνε με την ίδια διαδικασία ώστε να σταματήσει και η σπήλωση η οποία υπάρχει για πολιτικού οι οποίοι τα διαχειρίζονται. Στα σενάρια απελευθέρωσης του ξηρού, τι απαντάτε, Εμένα Με πονάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα και με πονάει πάρα πολύ διότι από την πρώτη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε ένα στόχο. Εκτός από όλους αυτούς τους βαρυπινίτες, τους φωνιάδες, τους καταδικασμένους σε ισόβια, τους οποίους έβγαλε από τη φυλακή και έφτασε ακόμα και ο Υπουργό Δικαιοσύνη ο σημερινός, να διατάξει έρευνα με τι χαρτιά βγήκανε, οι τρομοκράτες να βγαίνουν ένα μετά τον άλλον από τη φυλακή. Δεν υπάρχει χώρα δημοκρατική στον κόσμο, στον κόσμο πιστέψτε με, όπου τρομοκράτες να μπορούν να βγουν από τη φυλακή. Τρομοκράτες που έχουν δολοφονήσει ανθρώπους, τρομοκράτες οι οποίοι έχουν έναν στόχο να διασπείρουν τις τρομοκρατικές τους ιδέες ακόμα και σήμερα και οι οποίοι εξακολουθούν και σήμερα να λένε ότι αυτό το οποίο έκαναν δεν το μετανιώνουν.